Ο δρόμος για το σχολείο, μια παρουσίαση των μαθητών της 6ης τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωνίου. Το σχολείο μας βρίσκεται στην πόλη του Ιωνίου. Είναι δίπλα την πυροσβεστική υπηρεσία, το πνευματικό κέντρο και λίγα μέτρα από τη λίμνη Παμβότιδα. Χρησιμοποιώντας το Street View από τους χάρτες της Google, κάναμε μια εικονική βόλτα γύρω από το σχολείο και εντοπίσαμε προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινή μας πρόσβαση. Εδώ βλέπουμε το σχολείο μας. Διαπιστώνουμε ότι η σήμανση που απαγορεύει τη στάθμευση μπροστά από αυτό έχει ξεδοριάσει και μάλιστα το ένα από τα δύο σήματα έχει πέσει. Δεξιά από το σχολείο μας είναι εδώ πλαστήρα. Βλέπουμε ότι στο δεξί μέρος της υπάρχει πυκνή βλάση και το πεζοδρόμιο δεν υπάρχει. Πιο κάτω βλέπουμε ότι υπάρχουν λακκούβες στο δρόμο και δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Αυτή η μικρή οδός είναι στο πίσω μέρος του σχολείου μας. Η Google δεν την έχει φωτογραφίσει, όμως μπορούμε να δούμε ότι έχει λακκούβες και δεν έχει καθόλου πεζοδρόμιο. Λίγο πιο κάτω στην οδό πλαστήρα βλέπουμε την έλλειψη του πεζοδρομίου από δεξιά, ενώ το μικρό πεζοδρόμιο στα αριστερά είναι γεμάτο χόρτο. Στην έξοδο του οδού πλαστήρα υπάρχει εργοτάξιο και το πεζοδρόμιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εδώ βλέπουμε από μία άλλη οπτική την οδό πλαστήρα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί κάποιος πεζός να μπει στην οδό με ασφάλεια. Μια άλλη οδός που περικλείει το σχολείο μας είναι η λεωφόρος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στα αριστερά βλέπουμε το κτίριο της πυροσβεστικής. Από την άλλη πλευρά του σχολείου μας βρίσκεται η οδός Αλεξίου. Η οδός αυτή έχει στην αρχή της πεζοδρόμιο και από τις δύο πλευρές. Καθώς πάμε προς το σχολείο, βλέπουμε το μικρό δρόμο με τις λακκούβες που είχαμε περιγράψει και προηγούμενα. Εδώ διαπιστώνουμε ότι το πεζοδρόμιο εξαφανίζεται και τέσσερα πλαστικά κολονάκια παίρνουν τη θέση του. Στην έξοδο της οδού Αλεξίου βλέπουμε τη σήμανση όπου απαγορεύει τη στάση και τη στάθμευση αυτοκινήτων. Αριστερά βλέπουμε την οδό Χρήστου Κάτσαρη όπου είναι μονόδρομος όπως μας δείχνει το σήμα της απαγόρευσης. Εδώ βλέπουμε ότι οι διαβάσεις του οδού Αλεξίου έχουν εξαφανιστεί. Στην άλλη οπτική πλευρά βλέπουμε μια στάση αστικού και ένα παράνομο παρκαρισμένο όχημα στη στροφή. Λίγο πιο πίσω βλέπουμε τις διαβάσεις που υπάρχουν για το σχολείο, οι οποίες είναι εξαφανισμένες και μάλιστα το άσπρο όχημα έχει παρκάρει παράνομα πάνω σε αυτές. Λίγα μέτρα πιο μακριά βρίσκεται το σήμα που δείχνει στους οδηγούς ότι πλησιάζουν στο σχολείο, αλλά δυστυχώς έχει και αυτό ξεθοριάσει. Δεν υπάρχει ασφαλής μετάβαση στο σχολείο μας από το πεζοδρόμιο. Δεν τηρούν όλοι οι οδηγοί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ειδικά στο παρκάρισμα. Η σήμανση γύρω από το σχολείο χρειάζεται αντικατάσταση. Οι διαγραμμίσεις θα πρέπει να είναι ορατές τόσο στους οδηγούς όσο και στους πεζούς. Ευχαριστούμε.